Thank you.
14 γήπεδα μπάσκετ, 180 ομάδες, 3.000 αθλητές, 500 αγώνες, 12ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Βετεράνων. Από τις 12 έως τις 21 Ιουλίου η Θεσσαλονίκη υποδέχεται τη μεγαλύτερη γιορτή του μπάσκετ. Δόξες του παρελθόντος από 35 μέχρι 80 ετών επιστρέφουν στα παρκέ για να αποδείξουν ότι δεν ξέχασαν την τέχνη τους. 12ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Βετεράνων. Πληροφορίες www.thessalonikimaxibasketball.gr. Ωραίο κρασί έβαλες φέτος. Ναι, έχει υψηλή οξύτητα, σωστή ισορροπία αλκοόλης και ζωντανά αρώματα φρούτων. Αυτή η ποικιλία είναι ζωηρή, παραγωγική, με καλή προσαρμοστικότητα ως προς τα υποκείμενα που χρησιμοποιούνται για αναμπέλωση. Α, καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά εσύ? Στο 60ο συνέδριο ενολογίας στη Μασσαλία τον περασμένο Νοέμβριο. Τότε δεν ήσουν στο κρεβάτι με τη μέση σου?
14 γήπεδα μπάσκετ. 180 ομάδες. 3.000 αθλητές. 500 αγώνες. 12ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Βετεράνων. Από τις 12 έως τις 21 Ιουλίου η Θεσσαλονίκη υποδέχεται τη μεγαλύτερη γιορτή του μπάσκετ. Δόξες του παρελθόντος από 35 μέχρι 80 ετών επιστρέφουν στα παρκέ για να αποδείξουν ότι δεν ξέχασαν την τέχνη τους. 12ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Βετεράνων. Πληροφορίες www.thessalonikimaxibasketball.gr. Ωραίο κρασί έβαλες φέτος. Ναι, έχει υψηλή οξύτητα, σωστή ισορροπία αλκοόλης και ζωντανά αρώματα φρούτων. Αυτή η ποικιλία είναι ζωηρή, παραγωγική, με καλή προσαρμοστικότητα ως προς τα υποκείμενα που χρησιμοποιούνται για αναμπέλωση. Α, καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά εσύ? Στο 60ο συνέδριο ενολογία στη Μασσαλία τον περασμένο Νοέμβριο. Τότε δεν ήσουν στο κρεβάτι με τη μέση σου? Ha ha ha.